αγωνιστική της Ευρωλίγκας, όπου είμαστε στη φάση των 16 για να πάμε στα play-offs στους 8 και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πριν να περάσουν στην επόμενη φάση και περιμένουμε ο Παναθηναϊκός να βγει τέταρτος ή τρίτος, εξαρτάται και τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, καθώς και ο Ολυμπιακός με 2 νίκες μαθηματικά χτυπάει τη δεύτερη θέση, με 1 νίκη θα είναι σίγουρα μέσα στην τετράδα. Συνεχίζουμε με ένα κομματάκι αφιερωμένο σε μια φίλη μου στη Θεσσαλονίκη και μετά αρχίζουμε να αναλύουμε το κουπόνι ένα-ένα τα παιχνίδια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα αναλύσουμε την Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα παιχνίδια στο 721, Τσέσεκα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, όπου η Τσέσεκα βρίσκει τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή που προέρχεται από 3 ήττες, 2 για την Ευρωλίγκα, όπου έχασε από τη Μάλαγα στο σπίτι της, όπως και από τον Παναθηναϊκό, και μία ήττα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα από την Κανάριας. Αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες λογικά έχουν προκριθεί μαθηματικά και πάνε για την πρώτη θέση του ομίλου. Στο παιχνίδι αυτό, στο 7-21, Τσεσεκά Ρεάλ, σίγουρα η Τσεσεκά είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως δίνει 4,5 πόντους στη Ρεάλ και θα πάμε με το πρεστής και το γόητρο των Μαδριλένων, δηλαδή με το διπλό. Πιστεύουμε δηλαδή η Ρεάλ, αν δεν μπορεί τουλάχιστον να νικήσει, να πάει τουλάχιστον με το handicap και να κρατήσει τους 4,5 πόντους. Ο κωδικός είναι 7-21 και πάμε προς το διπλό. Στο παιχνίδι 7-22 Εφές Μάλαγα, οι Τούρκοι κυνηγάνε και αυτή την πρώτη θέση του ομίλου και σίγουρα θέλουν την νίκη, γιατί τελευταία αγωνιστική πηγαίνουν στη Ρεάλ και θα έχουν πολύ δύσκολη αποστολή. Παίζουν με τη Μάλαγα, μια ισπανική ομάδα η οποία κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή. Και μαθηματικά με 2 νίκες και 2 ήττες του Παναθηναϊκού περνάει η Μάλαγα εναντί του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όμως εδώ η ΕΦΕΣ θα κάνει έναν εύκολο άσο πριν πάει στη Μαδρίτη για να παίξει το τελευταίο της χαρτί για τις δύο πρώτες θέσεις. Οπότε θα πάμε στο 7-22 με τον άσο. Στο παιχνίδι 7-24 παίζει Μακάμπι Μπεσίκτας.
Η Μακάμπη είναι σε τρελή φόρμα, νίκησε και τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ, έχει 6 συνεχόμενες νίκες και αυτή τη στιγμή παίζει με την Μπεσίκτας, η οποία είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου. Στην Μπεσίκτας δίνει 21,5 πόντους. Πιστεύουμε ότι θα έρθει ο Άσος εύκολα, γιατί στο Τελ Αβίβ δύσκολα περνάει κάποια ομάδα και θα καλύψει η Μακάμπη αυτό το δύσκολο handicap γύρω στους 25 με 30 πόντους το βλέπουμε το παιχνίδι. 7-25 Μπάμπερκ Παναθηναϊκός. Η Μπάμπερκ είναι η μοναδική ομάδα στους ομίλους που δεν έχει νίκη, αν και έχει παλέψει πολύ μεγάλα παιχνίδια, όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχασε με τρίποντο στην εκπνοή, με την Τζεσεκά, με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και παίζει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μαθηματικά κυνηγάει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Υποδέχεται την Τζεσεκά τελευταία αγωνιστική και αν Τζεσεκά κάνει δύο ήττες και ο Παναθηναϊκός δύο νίκες, μπορεί να βγει ο Παναθηναϊκός τρίτος και να αποφύγει την Μπαρτσελόνα στον άλλο όμιλο. Μπάμπερκ Παναθηναϊκός λοιπόν και δίνει 7,5 πόντους στην Μπάμπερκ. Πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, αλλά το handicap επειδή είναι πολύ καλή η ομάδα γερμανική στην έδρα της, όσον αφορά να παλέψει τα παιχνίδια, όχι να κερδίσει, θα πάμε με τον Άσο και την υπεράσπιση των 7,5 πόντων της Μπάμπερκ. Στο παιχνίδι 7-34 έχουμε ένα διάφορο παιχνίδι, Άλμπα Ζαλγκύρης που παίζουν μόνο και για το γόητρο. Η Άλμπα έχει αποκλειστεί, είναι στην 7η θέση και η Ζαλγκύρης είναι στην 6η θέση. Δίνει μισό πόντο στη Ζαλγκύρης και δεν θα το ακουμπήσουμε καθόλου αυτό το παιχνίδι γιατί είναι αδιάφορο και στοιχηματικά και για τις δύο ομάδες, οι οποίες σίγουρα η Ζαλγκύρης είναι καλύτερη ομάδα από ό,τι μας έδειξε στον πρώτο γύρο, αλλά αυτή τη στιγμή με κάποια προβλήματα την πετάξανε έξω από νωρίς. 7-34 δεν θα τα ακουμπήσουμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε 7-21 Τσεσεκά Ρεάλ στο διπλό. 7-22 Εφές Μάλαγα Άσο. 7-25 Μπάμπερκ Παναθηναϊκός. 7,5 πόντους στην Μπάμπερκ Άσο. Και μόνο με το χάντικα πηγαίνουμε στον Άσο. Πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει, αλλά όχι εύκολα. 7-24 Μακάμπι Μπεσίκτας Άσο. Μια εύκολη νίκη της Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Και έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια. 7-33 έχουμε το Κίμκι Κάχα Λαμποράλ, η παλιά τα Ουγγρές. Οι Ρώσοι στην έδρα τους είναι πάρα πολύ δυνατοί και διεκδικούν την πρόκρισή τους ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η Κάχα παίζει ουσιαστικά το τελευταίο της παιχνίδι, γιατί στο επόμενο παιχνίδι παίζει στην έδρα της με τη Σιένα. Δίνει 6,5 πόντους στην Κάχα. Όποιος παίζει στο ίντερνετ μπορεί να παίξει το 1-40 της Κίμκι μια απλή νίκη. Με τους πόντους δεν θα ασχοληθούμε, γιατί η Κίμκι και η Κάχα είναι αλλοπρόσαλες ομάδες. Αν κάποιος θέλει να το παίξει στον ΟΠΑΠ, προτείνω τον Άσο, διότι η Κάχα δεν είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση και η Κίμκι είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της. Στο 7-35 παίζει Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά τόσο πολύ στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Έχει ήττα στην έδρα του από τη Μακάμπη και ενώ μπορούσε να βγει εύκολα δεύτερος, τώρα με δύο νίκες σίγουρα επί της Φενέρ στην Τουρκία και επί της Κίμκι στην έδρα της, μπορεί να βγει δεύτερος πίσω από την Μπαρτσελόνα. Η Φενέρμπαξε, αν και είχε πολύ μεγάλο μπάτζετ και πολύ καλούς παίκτες, έστω και μεγάλου σε ηλικία, δεν τα κατάφερε στον όμιλο και είναι μόνο με δύο νίκες. Παίζει όμως για το γόητρό της και σίγουρα μια ελληνοτουρκική μάχη είναι πάντα δύσκολη. Φενέρμπαξε Ολυμπιακός, όποιος παίζει στο ίντερνετ μπορεί να παίξει τη νίκη του Ολυμπιακού στο 1-40 με 1-35 που το βρίσκω εγώ στην Μπετότο ή να πάει με το διπλό, δηλαδή ο Ολυμπιακός με μια καλή εμφάνιση μπορεί να περάσει μέσα από τη Φενέρμπαξε. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι που διπλές στο μπάσκετ βέβαια είναι κακό να παίζεις, άμα φτιάξεις ένα παρολίτε με ποδόσφαιρο ή με μπάσκετ, πιο πολύ βλέπω το διπλό και μετά τον Άσο, επειδή Φενέρμπαξε έχει καλούς παίκτες και μπορεί να παίξει στην έδρα της για το γόητρό της. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, άμα παίξει καλή εμφάνιση, άμα παίξει καλά και έχει φτιάξει καλή απόδοση, μπορεί να κάνει το διπλό. Τέλος, για να κλείσουμε για την Ευρωλίγκα, έχουμε το παιχνίδι στο κωδικό 736 Σιένα Μπαρτσελόνα. Δίνει μισό πόντο στη Σιένα. Η Μπαρτσελόνα έχει τελειώσει με τον όμιλο, είναι πρώτη. Με μόνο μία ήττα που έχει χάσει στην Κίμκι και η Σιένα παίζει την επιβίωσή της. Έχασε το προηγούμενο παιχνίδι μέσα στην Μπεσίκτας και κινδυνεύει μέχρι και να μείνει εκτός, γιατί παίζει στην έδρα της με την Μπαρτσελόνα και μετά πάει στην Ισπανία με την Κάχα Λαμποράλ. Οπότε με δύο ήττες μένει έξω. Εμένα αυτό το παιχνίδι δεν θα με απασχολεί στοιχηματικά. Η Μπαρτσελόνα είναι πολύ καλύτερη ομάδα, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Μπορεί να πάει εκεί και να ρίξει 20 πόντους. Μπορεί όμως να παιχτούν κάποια παιχνίδια και να έρθει άσο στο παιχνίδι να κερδίσει η Σιένα, δηλαδή στο καλάθι, στο τρίποδο και να πάρει μια πολύτιμη νίκη εν ώψη συνέχειας που αν χάσει Κάχα Λαμποράλ μέσα στην Κίμκι θα είναι αδιάφορη τελευταία αγωνιστική.
Στοιχηματικά εγώ θα το έπαιζα διπλό, αλλά δεν θα το ακουμπήσω αυτό το παιχνίδι. Οπότε από τα 8 παιχνίδια προτείναμε Τσεσεκά Ρεάλ στο 7-21 διπλό, 7-22 Εφές Μάλαγα άσο, 7-25 Μπάμπερκ Παναθηναϊκός άσο και νίκη του Παναθηναϊκού, 7-24 Μακάμπι Μπεσίκτας άσο, να καλύψει τους 21,5 η Μακάμπι, και 7-33 Κίμκι Κάχα Λαμποράλ άσο. Το παιχνίδι 7-35 Φενέρμπαξε Ολυμπιακός. Θα πάμε σε μια νίκη στο ίντερνετ 1-40 του Ολυμπιακού. Αν κάποιος θέλει να το παίξει ή διπλό ή άσο, ας βάλει τη δική του γνώμη. Και το 7-36 Σιένα Μπαρτσελώνα. Το παιχνίδι είναι διπλό, αλλά επειδή Σιένα θέλει την νίκη και η Μπαρτσελώνα είναι πρώτη και αδιάφορη, δεν θα τα ακουμπήσουμε καθόλου. Συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι και μετά θα κοιτάξουμε τους σημερινούς αγώνες των εθνικών ομάδων καθώς και την Conference της Αγγλίας. Συνεχίσουμε τώρα με τους αγώνες, με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο αρχίζει τώρα στις 6 ώρα. Και έχουμε στον κωδικό 105 Αρμενία-Τσεχία. Η Τσεχία στο προηγούμενο παιχνίδι, αν και ήταν φαβορή στην έδρα της στο ποσοστό 1,85 με τη Δανία, έχασε 0-3. Είναι η τελευταία της ευκαιρία για να πάρει τη δεύτερη τουλάχιστον θέση του ομίλου. Κωδικός 105, Αρμενία-Τσεχία, θα το προτείνουμε διπλό. Πληρώνει 1,70. Στον κωδικό 106,
Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία. Ο Πάπα έχει δώσει γελία αποδοσή 1-18 το διπλό. Θα πάμε στα 2 με 3 γκολ και στο over. Τα 2 με 3 γκολ έχουν 1-80 και το over 1-55. Πιστεύουμε ότι οι Πορτογάλοι, δηλαδή, μετά την άσχημη εμφάνιση στο Ισραήλ, όπου χάνανε 3-1 μέχρι το 80 και ισοφαριστήκανε στο 90, ισοφαρίσανε μάλλον στο 90 με 3-3, πιστεύουμε ότι θα κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση του ομίλου και θα πάμε στο 2-3 γκολ που πληρώνει 1-80 και στο over του 1-55. Το παιχνίδι 107 θα το αφήσουμε, Εστονία-Ανδώρα, όπως και το διεθνές φιλικό Λουξεμβούργο-Φιλανδία, και θα πάμε στο παιχνίδι 109, Τουρκία-Ουγγαρία. Πιστεύουμε ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ επιθετικές και θα παίξουμε το over στο ποσοστό 1,85. Οπότε έχουμε δύο σημεία ως τώρα, 105 διπλό την Τσεχία, 1,70, στο 109 Τουρκία-Ουγγαρία over 1,85 και over και 2-3 γκολ την Πορτογαλία. Στο παιχνίδι 110, 111 και 112 δεν θα ασχοληθούμε, είναι διεθνής φιλικά Αλβανία, Λιθουανία, Ουκρανία, Μολδαβία και Σλοβακία, Σουηδία. Το παιχνίδι Ουκρανία-Μολδαβία δεν είναι φιλικό, αλλά έχει handicap η Μολδαβία. Και εγώ συνήθως στο ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι με handicap, δηλαδή μια ομάδα να καλύψει τα γκολ. Και θα πάμε στο παιχνίδι 113, Δανία-Βουλγαρία. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην πρωτεύουσα της Δανίας. Ο ΠΑΠ μας έχει δώσει ένα 55 τον Άσο. Είναι πάρα πολύ μικρός. Θα ρισκάρουμε και εδώ στα 2-3 γκολ που πληρώνουν 1,70 ή στο over που έχει πολύ καλή απόδοση 2. Εγώ προσωπικά αυτό το παιχνίδι το έχω παίξει από το πρωί στο 2-20 στην πετώτο στην οποία παίζω. 113 λοιπόν, over σε 2, με απόδοση 2 στον ΟΠΑΠ. 114 Αλγερία Μπενίν δεν θα ασχοληθούμε, είναι πολύ μικρή απόδοση. Και θα πάμε στο 115, Ολλανδία Ρουμανία. Εδώ παίζουν δύο πάρα πολύ επιθετικές ομάδες. Ο Άσος έχει ένα 20, δεν θα ασχοληθούμε με τον Άσο. Θα πάμε με το over και εδώ και ένα 60. Ολλανδία λοιπόν, Ρουμανία 115, over, ένα 60. Και κάποιος μπορεί να ρισκάρει και στο goal-goal, δηλαδή μπορεί να πετύχει ένα goal η Ρουμανία και στο 1,85 δηλαδή. Να μην πάει δηλαδή το παιχνίδι over μόνη της η Ρουμανία 3 και 4-0 και να πάμε στο goal-goal 1,85 ή στο απλό over του 1,60. 116 Σερβία-Σκωτία, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το παιχνίδι. Η Σερβία είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι νεαροί όλοι οι παίκτες και γι' αυτό και χάσανε εύκολα μέσα στην Κροατία, όπου γινόταν πανικός στο παιχνίδι εκείνο. Παίζει με τη Σκωτία, η οποία ούτε για μένα αυτή έχει πολύ καλή ομάδα. Έχασε 1-2 μέσα στη Σκωτία από την Ουαλία. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Θα πάρουμε τώρα 4 παιχνιδάκια από την Αγγλία 1 και από την Conference, η οποία είναι πάντα επικίνδυνη, αλλά μπορούμε να πάρουμε 4 σημεία τα οποία είναι αρκετά δυνατά για μένα. Το 117 έχουμε το Crowley Crew. Σε αυτό το παιχνίδι θα παίξουμε το over και 1,70. Στο 120, Kidderminster Walking, θα πάμε με τον Άσο του 1,45, διότι η Kidderminster είναι η καλύτερη ομάδα με 7 σερί νίκες στην Conference. Στο 123 θα πάμε με το διπλό της Barrow Maxfield, με το διπλό της Maxfield, συγγνώμη, διότι η Barrow δεν είναι τόσο καλή ομάδα και η Maxfield κυνηγάει τα play-off ανόδου. Τέλος, θα πάμε και στο παιχνίδι 125, Southport Newport County. Θα παίξουμε το H2 εδώ, διπλό το πρώτο παιχνίδι, διπλό το πρώτο σημείο 80% και 20% H. H2 κανονική. Συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι και μετά θα δούμε τους τελευταίους ομίλους για την προκριματική φάση για το Παγκόσμιο της Βραζιλίας του 2014, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία, που για πρώτη φορά οι Ισπανοί είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου και κινδυνεύουν να πάνε στα μπαράς και όχι κατευθείαν στη Βραζιλία.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τους αγώνες των προκριματικών ομίλων για τη Βραζιλία και θα πάμε στον κωδικό 128 Βόρεια Ιρλανδία-Ισραήλ. Αυτό το παιχνίδι θα το προτείνουμε διπλή, Χ2, δηλαδή πιστεύουμε ότι δεν θα χάσει το Ισραήλ. Έπαιξε πάρα πολύ καλά με την Πορτογαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, νίκαγε 3-1 μέχρι το 90, σοφαρίστηκε μάλλον στο 90. Η απόδοση είναι 2-10 το διπλό και 3-20. Χ2 κανονική ή διπλή ευκαιρία. Στο 129 Βέλγιο Σκόπια. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ χαμηλή απόδοση. Το Βέλγιο σίγουρα θα κερδίσει 1-10. Θα πάμε με τα πολλά γκολ και στο over του 1-55. Στον κωδικό 130 ο ΠΑΠ μας έχει δώσει Γερμανία Καζακστάν 1-55 τον Άσο. Αλλά η Γερμανία για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλει 4 γκολ και πάνω. Δηλαδή να καλύψει το handicap των 3 γκολ. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα η Γερμανία μπορεί να ρίξει 5 και 6 γκολ στο Καζακστάν. Αλλά επειδή με handicap, όπως είπα και πριν, δεν ασχολούμαι στο ποδόσφαιρο, θα το αφήσουμε στην ησυχία του. Στον κωδικό 131 Ιρλανδία-Αυστρία θα πάμε με τον Άσο του 1,90. Οι Ιρλανδοί παίζουν και αυτοί ένα από τα τελευταία τους χαρτιά για την πρόκριση στο Μουντιάλ και θα πάμε με τον Άσο του 1,90. Στον κωδικό 132 Μάλτα-Ιταλία το παιχνίδι είναι σίγουρα διπλό του 1-20, αλλά δεν θα ασχοληθούμε γιατί ο γηπεδούχος Μάλτα έχει ένα γκολ αβάτζο, οπότε πάλι δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το παιχνίδι. Στον κωδικό 133 εδώ θα πάμε με ένα εύκολο διπλό, Ουαλία-Κροατία. Σε ικανοποιητική απόδοση, 1-55, οι Κροάτες είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου και σίγουρα μπορούν να πάρουν το παιχνίδι στο Belfast. Ουαλία λοιπόν Κροατία το προτείνουμε διπλό του 1-55. Στον κωδικό 134 έχουμε το παιχνίδι Βολιβία-Αργεντινή.
Συνήθως αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα για την Αργεντινή, διότι η Βολιβία έχει υψόμετρο 2-300 κάτι και οι παίκτες δεν είναι συνηθισμένοι της Αργεντινής να παίζουν σε τόσο υψηλά υψόμετρα, γιατί η αναπνοή τους είναι δύσκολη μετά το 60-70. Θα πρέπει να έχεις και καλή φυσική κατάσταση και παίζεις μία με δύο φορές σε τέτοια υψόμετρα. Πριν 2-3 χρόνια είχε παίξει η Βολιβία-Αργεντινή, το είχα παίξει διπλό και νίκησε η Βολιβία 5-0 και γελάγαμε με ένα φίλο μου από την Αγία Παρασκευή. Γιατί με κοροϊδεύε, μην το ακουμπήσει αυτό το παιχνίδι, μην το ακουμπήσει. Και όντως είχε έρθει 5-0 υπέρ της Βολιβίας. Σήμερα όμως πιστεύουμε ότι η Αργεντινή εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το διπλό και το over. Διπλό του 1,60 και over του 1,60. Βολιβία-Αργεντινή δηλαδή το πιστεύουμε ότι θα έρθει εύκολα ή δύσκολα στον κωδικό 134 διπλό. Και πάμε τώρα στο μεγάλο ντέρμπι του ομίλου. Γαλλία-Ισπανία. Εδώ έχουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δεν παίζουν πολύ καλά τελευταία. Φέραν αναπάντεχη γκέλα στην έδρα τους με την Φιλανδία 1-1. Και είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου. Πάνε μέσα στη Γαλλία, η οποία είναι αίτητη, έχει 10 βαθμούς και η Ισπανία 8. Ο άσος μας δίνει 2,80, το χ 3,15 και το διπλό 2,25. Αν επιλέξουμε κάποιο σημείο, σίγουρα θα πηγαίναμε με το διπλό ή με την κάλυψη ισοπαλίας χ. Δεν πιστεύουμε ότι οι Γάλλοι θα κερδίσουν. Αλλά εγώ αυτό το παιχνίδι θα το παίξω over, που δίνει 1,90 απόδοση. Δηλαδή πιστεύω ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και κάποια από τις δύο θα πάρει την νίκη στο τέλος. Δηλαδή διπλό δεν βλέπουμε τόσο, αλλά over του 1,85 με 1,90 εξαρτάται αν παίζεις στον ΟΠΑΠ ή στο ίντερνετ. Και goal-goal έχει 1,55. Πιστεύουμε δηλαδή και το προτείνουμε αυτό το παιχνίδι στο 135, over και goal-goal, over του 1,85 ή 1,90, τόσο κυμαίνεται στον ΟΠΑΠ και στο διαδίκτυο, και goal-goal του 1,55. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν, over και goal-goal, διότι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές επιθετικά και μπορούν να σκοράρουν και να ανοίξει το παιχνίδι. Στον κωδικό 136 έχουμε Μαυροβούνιο-Αγγλία. Το Μαυροβούνιο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος και είναι πολύ δυνατό στην έδρα του και είναι στις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου. Μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Παίζει όμως με μια φορμαρισμένη Αγγλία αυτή τη στιγμή. Και το παιχνίδι μας δίνει 1,65 στο διπλό και 1,85 το over. Εάν σκοράρει το Μαυροβούνιο, μπορεί να βγει over του 1,85. Αλλά εμείς θα πάμε στον καθαρό διπλό του 1,65. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η Αγγλία εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει αυτό το match. Στον κωδικό 137, λίγο πριν κλείσουμε για τις. Έχει 5 παιχνίδια μετά τις 12, τα παιχνίδια δηλαδή που είναι στην Λατινική Αμερική. Θα πάμε με τον άσο του Ισημερινού στον κωδικό 137. Ισημερινός Παραγουάη, διότι η Παραγουάη έχει πολλές απουσίες σήμερα και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και ο Ισημερινός είναι πάρα πολύ δυνατός στην έδρα του και διεκδικεί μία από τις 5 πρώτες θέσεις από τις 10 ομάδες που παίζουν στη Λατινική Αμερική. Θα πάμε λοιπόν στο 137, στον άσο του 1,50, Ισημερινός Παραγουάη. Συνεχίζουμε με ένα κομματάκι και αφήνουμε τα 5 τελευταία παιχνίδια, τα οποία τα τρία είναι πάρα πολύ καλά για στοιχηματισμό.
Συνεχίζουμε με τα 5 τελευταία παιχνίδια του κουπονιού. Στον κωδικό 138 έχουμε το παιχνίδι Χιλίου Ουρουγουάη. Εδώ θα πάμε στον άσοχη κανονική διπλή ή διπλή ευκαιρία. Στο 139 Βενεζουέλα Κολομβία. Όποιος παίζει συστήματα μπορεί να παίξει το διπλό, το οποίο πληρώνει πάρα πολύ καλά. 2 απόδοση. 138 άσοχη λοιπόν Χιλίου Ουρουγουάη. Και 139 διπλό για την Κολομβία, η οποία έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Στον κωδικό 140 Κώστα Ρίκα Τζαμάικα δεν θα το ακουμπήσουμε. Κωδικό 141 Παναμά Σονδούρα δεν θα το ακουμπήσουμε. Και στο Μεξικό 142 Μεξικό Αμερική. Εδώ θα πάμε στο καλοπληρωμένο over του 1,80 για τον ΟΠΑΠ και 2,10 για το ίντερνετ. Οπότε στο 142 προτείνουμε το παιχνίδι over. Θα κάνουμε μία επανάληψη των παιχνιδιών για τη σημερινή ημέρα και θα πούμε 105 Αρμενία-Τσεχία διπλό, 106 Αζερμπαϊτζάν-Πορτογαλία over και 2-3 γκολ, 109 Τουρκία-Ουγγαρία over απόδοση 1,85, 113 Δανία-Βουλγαρία over απόδοση 2, 115 Ολλανδία-Ρουμανία over απόδοση 1,60, 117 Crowley-Crew over του 1,70, κωδικός 120 Kidderminster Walking άσος του 1,45, 123 Barrow-Maxfield διπλό του 1,85, 125 Southwood-Newport County χ2 3,25 2 το διπλό, 128 Βόρεια-Ιρλανδία-Ισραήλ χ2 3,20 το χ2 10 το διπλό, 129 Βέλγιο Σκόπια over του 1,55, 131 Ιρλανδία Αυστρία άσος του 1,90, 133 και ένα από τα πιο δυνατά σημεία του κουπονιού σήμερα, Ουαλία Κροατία διπλό του 1,55, 134 Βολιβία Αργεντινή διπλό του 1,60 καθώς και over του 1,60, Γαλλία Ισπανία γκολ γκολ 1,55 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over του 1,85. Αν κάποιος θέλει να πάει σε κάποιο σημείο, πιστεύουμε ότι οι Ισπανοί δεν θα χάσουν, χ2 δηλαδή κανονική διπλή. 136 Μαυροβούνιο Αγγλία, διπλό του 1,65. 137 Ισημερινός άσος του 1,50. 138 Χιλίου Ουρουγουάη, άσο και μετά χ, απόδοση 2,05 και το χ 3,25. 139 Βενεζουέλα Κολομβία, χ2. Ή καλύτερα διπλό σε κάποιο σύστημα για όσους παίζουν συστήματα 3-4-5 στον ΟΠΑΠ. Απόδοση 2. Και τέλος 142 Μεξικό-Αμερική over του 1,80 ή goal-goal του 1,75. Συνεχίζουμε με ένα κομματάκι και μετά θα αναλύσουμε για τελευταία φορά την Ευρωλίγκα καθώς και τα δύο παιχνίδια του Europa Cup, η οποία είναι επαναληπτική και παίζει σήμερα στις 6 ώρα Κούμπαν-Βαλένθια και αύριο Bilbao Budivelnik. Oh.
Τέταρτο. Θα ασχοληθούμε πάλι με την Ευρωλίγκα, καθώς και τα δύο παιχνίδια του EuroCup A-Cup. Ξεχάσαμε να πούμε πριν γιατί δεν ήταν στην Ευρωλίγκα, γιατί αναλύσαμε την Ευρωλίγκα. Έχουμε το παιχνίδι 6 ώρα Κούμπαν Βαλένθια. Στο πρώτο παιχνίδι η Κούμπαν νίκησε μέσα στην Ισπανία με 10 πόντους και έχει το αβάτζο των 10 πόντων για να περάσει στο μεγάλο τελικό που θα παίξει λογικά με την Bilbao. Η Βαλένθια έχει αυτή τη στιγμή 5,5 πόντους handicap. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Κούμπαν σίγουρα μπορεί να πάρει μια δεύτερη νίκη.
αλλά εγώ το έχω παίξει ήδη στο ίντερνετ και στον ΟΠΑΠ, διπλό. Και θα πάμε με το διπλό στο 700, Κούμπαν Βαλένθια. Δηλαδή, ή η Βαλένθια να νικήσει με 3, 4, 5 πόντους, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδίσει πάνω από 10 και να πάρει την πρόκριση στον τελικό, ή να κρατήσει το μικρό handicap των 5,5 πόντων. Οπότε στο νούμερο 700, Κούμπαν Βαλένθια, πάμε με το διπλό και τους 5,5 πόντους. Αύριο παίζει και ο δεύτερος ημιτελικός του EuroCup Cup, Bilbao Budivelnik. Στο πρώτο παιχνίδι, Bilbao έκανε πάρτι μέσα στην Ουκρανία, νίκησε 10 με 12 πόντους. Και αυτή τη στιγμή, Bilbao Budivelnik δίνει 12,5 πόντους στην Budivelnik. Με αυτό το παιχνίδι δεν θα ασχοληθούμε στοιχηματικά. Οπότε από τα δύο παιχνίδια του EuroCup Cup θα πάμε στο Κούμπαν Βαλένθια, διπλό, το οποίο αρχίζει 6 ώρα τώρα. Και είναι ένα καλό σημείο, γιατί πιστεύουμε ότι οι Ισπανοί θα παίξουν για το γόητρό τους και ίσως και για την πρόκριση, αλλά δύσκολα θα κερδίσουν πάνω από 10 πόντους για να μπορέσουν να περάσουν στο μεγάλο τελικό με την Bilbao. Και στο παιχνίδι Bilbao Budivelnik θα το αφήσουμε στην ησυχία τους. Ξαναπάμε λοιπόν στους ομίλους της Ευρωλίγκα και θα παίξουμε 7-21 την Πέμπτη, Τσεσεκά Ρεάλ Μαδρίτης, διπλό. Σίγουρα η Τσεσεκά είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά η Ρεάλ έχει παίχτες που μπορούν να πάρουν και τη νίκη ή να κρατήσουν το handicap των 4,5 πόντων. 7-22 Εφές Ανατόλου Μάλαγα, άσος. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σημεία μου. Πιστεύω ότι η Εφές θα κάνει πάρτι μέσα στην Τουρκία και θα κερδίσει εύκολα τη Μάλαγα. 7-24, άλλο ένα καλό σημείο εδώ, Μακάμπι Μπεσίκτας. Πιστεύουμε ότι η Μακάμπι θα κάνει πάρτι και με την Μπεσίκτας, θα καλύψει δηλαδή τους 21,5 πόντους και θα παίξει την τελευταία αγωνιστική μέσα στη Βαρκελόνη την πρόκρισή της και γιατί όχι και για τη δεύτερη θέση του ομίλου, εξαρτάται από τα παιχνίδια τα άλλα. Στο παιχνίδι 7-25 Μπάμπερκ Παναθηναϊκός, εδώ θα πάμε σίγουρα με τον Άσο, του 7,5 πόντων της Μπάμπερκ. Μπορεί η Μπάμπερκ να είναι η τελευταία ομάδα του ομίλου και να έχει 0-12, 0 νίκες και 12 ήττες. Αλλά θα πάμε με τον Άσο, διότι πιστεύουμε ότι αν όχι να νικήσει, να κρατήσει το handicap των 7,5 πόντων. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει, αλλά επειδή κατά 90% έχει προκριθεί στην επόμενη φάση, μπορεί να γίνει κανένα περίεργο και να πάμε με τον Άσο και τον 7,5 πόντων της Μπάμπερκ. Πληρώνει 1,80. Στο παιχνίδι 7-33, Κίμκι Κάχα Λαμποράλ. Εδώ το προτείναμε Άσο, δηλαδή η Κίμκι μπορεί να κάνει μια εύκολη νίκη με την Κάχα Λαμποράλ, αλλά δεν είναι από τα δυνατά μου σημεία. Τα δυνατά μου σημεία είναι η Τσεσεκά, η Κούμπαν, τα δύο διπλά, ο Άσος της Εφές Ανατόλου με τη Μάλαγα και ο Άσος της Μακάμπι με την Μπεσίκτας. Και στο τελευταίο παιχνίδι που θα προτείνουμε είναι το 7-35, Ούλκερ Ολυμπιακός. Εδώ Ολυμπιακός, για όσους παίζουν στο ίντερνετ, θα παίξουμε τη νίκη του 1-40 και για όσους παίζουν ο ΠΑΠ, πρώτο σημείο το διπλό και μετά τον Άσο. Δηλαδή πρώτη φορά δίνω δύο σημεία σε μπάσκετ που δεν υπάρχει χ. Δηλαδή 80% διπλό, δηλαδή να πάει ο Ολυμπιακός σε μια εύκολη νίκη και να εξασφαλίσει ουσιαστικά την πρόκριση. Και μετά στον Άσο, διότι η Ούλκερ έχει καλούς παίκτες, έχει μεγάλο μπάτζετ και σίγουρα μια ελληνοτουρκική μάχη είναι πάντα δύσκολη. Δηλαδή να κρατήσει τους 7,5 πόντους που μας δίνει το κουπόνι. Τα παιχνίδια 7-34 Άλμπα Ζαλγκίρις και Σιένα Μπαρτσελόνα δεν θα με απασχολήσουν στοιχηματικά. Διότι το Άλβα Ζαλγκίρις είναι αδιάφορο. Σίγουρα η Ζαλγκίρις είναι καλύτερη ομάδα αν θέλει κάποιος να το παίξει, διπλό δηλαδή. Και το Σιένα Μπαρτσελόνα, αν γινόταν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική, θα το παίζα σίγουρα διπλό με το μισό πόντο τη Σιένα. Αλλά αυτή τη στιγμή το κίνητρο το έχει μόνο και μόνο η Σιένα για να περάσει την επόμενη φάση μετά την ήττα της μέσα στην Τουρκία την Μπεσίκτας. Και η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη και ουσιαστικά είναι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο. Οπότε για τον μπάσκετ έχουμε το 700 διπλό, Κούμπαν Βαλένθια, Τσέσεκα Ρεάλ Μαδρίτης διπλό, 7-22 Εφές Μάλαγα Άσος, 7-24 Μακάμπι Μπεσίκτας Άσος, 7-25 Μπάμπερκ Παναθηναϊκός Άσος, αλλά νίκη του Παναθηναϊκού, 7-33 Κίμκι Κάχα Λαμποράλ Άσος, νίκη της Κίμκι 1-40 στο ίντερνετ, και 7-35 Ούλκερ Ολυμπιακός διπλό, 1-40 νίκη του Ολυμπιακού για όποιοι παίζουν στο ίντερνετ, και μετά Άσος, την υπεράσπιση των 7,5 πόντων που μας δίνει στην Ούλκερ. Συνεχίζουμε με ένα κομματάκι και θα κάνουμε μία μικρή αποφώνηση.
Εδώ θα πω λοιπόν ένα καλό απόγευμα. Εύχομαι σε όσους παίξουν στοίχημα να πάνε μια χαρά. Θα δώσω τη σκυτάλη στον επόμενο συνάδελφο. Και πάντα θα παίζουμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, ό,τι έχουμε στην τσέπη μας θα πετάμε 3, 6, 9 ευρώ ό,τι μπορεί ο καθένας. Και όχι μια περιουσία, γιατί το στοίχημα είναι διασκέδαση πάνω απ' όλα. Και ένα μικρό χαρτζιλίκι για κάποιους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Ακόμα θα πω ένα χρόνια πολλά για την πολύ μεγάλη εκτές εθνική μας εορτή, τόσο σε εθνικό όσο και σε θρησκευτικό επίπεδο, αλλά θα διαφωνήσω με την private παρέλαση που κάνανε χθες στο Σύνταγμα, διότι πολλοί κόσμος ήθελε να δει τα παιδιά του ή φίλους του και δεν μπόρεσε να πάει. Κλείνω, με αποφώνηση θα δώσω το μικρόφωνο στο φίλο μου το Στέλιο. Καληνύχτα ή καλησπέρα από μένα.